Πάμε λοιπόν στον Τηλέμα Χωσούλα. Ο αείμνηστος Τηλέμα Χωσούλας, αν και έχει φύγει από κοντά μας εδώ και 20 χρόνια, 1988, το θυμόμαστε ως ένα ακούραστο εργάτη ποδοσφαίρου της πόλης για δεκαετίες, στο Βασάνι Κοζάνης, στο Μακεδονικό, αλλά και στην Κοζάνη. Ξεκίνησε ως παράγοντας στο Βασάνι Κοζάνης στις αρχές δεκαετίας του 70. Στα μέσα της ίδιας δεκαετίας πήρε μεταγραφή στο Μητρικό Σωματείο, το ΦΣΥΜΑ Κοζάνη, όπου διατέλεσε πολλά χρόνια γενικός αρχηγός. Στη συνέχεια, τη δεκαετία του 80 παράγοντας στο Μακεδονικό Κοζάνης, ενώ το 1991 επέστρεψε στην Κοζάνη, όπου διατέλεσε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο έως το 1994. Ήταν πρόεδρος της Κοζάνης τη σεζόν 1992-1993, όταν η Κοζάνη κατέκτησε το κύπελλο Αστυνομικών Ελλάδας μετά από μια εξαιρετική πορεία, νικώντας το Καλαμπάκι Δράμας στον τελικό, το οποίο έγινε στο γήπεδο του Χαϊλάου. Θα παρακαλούσαμε τον γιο του, τον Τηλέμαχο Σούλα, τον Σάιντο Σούλα, να έρθει εδώ να παραλάβει την ελληνική πλακέτα.